Βέβαια, σας βρίσκουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι εργώδης αυτή τη στιγμή, καθώς συνεχίζονται οι εγγραφές των παιδιών την επόμενη σχολική χρονιά. Μέχρι τις 20 Μαΐου. Θα πρέπει να τελειώσουν οι εγγραφές. Ναι, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως, το σχολείο σας φέτος έχει αναλάβει σε σχέση με, και σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια γείτονα που έχουν τις σχετικές άδειες από το Υπουργείο Παιδείας, μια διαδικασία η οποία είναι εξόχως σημαντική για την συμμετοχή των παιδιών σε σχέση με έναν διαγωνισμό που έχει να κάνει με τι. Θα μας εξηγήσετε τι είναι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Μιλάμε για τις βιβλιοδρομίες 2019. Είναι ένας πανελλαδικός συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου διαγωνισμός που οργανώνεται από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Όπως είπατε, έχουν τη σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας το δικό μας για να κάνουν αυτό το διαγωνισμό. Για μας φέτος ως σχολείο είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή του στο χώρο μας. Μέχρι τώρα και για πολλά χρόνια, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γινόταν στο Δημοτικό Σχολείο του Ζυπαρίου. Και πρέπει να τους μεταφέρω δημοσίως και τις ευχαριστίες των εκπαιδευτηρίων γείτονα, διότι έχουν καταφέρει μέσα από την πολύ καλή λειτουργία τους να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε τοπικό επίπεδο. 278 παιδιά είναι αυτά που συμμετέχουν. Και είναι σημαντικός αριθμός, σίγουρα σημαντικός. Σε τι διαγωνίζονται τα παιδιά, ποιο είναι δηλαδή το κόνσεπτ αυτού του διαγωνισμού? Να πούμε καταρχάς ότι τα παιδιά μπορεί να διαγωνιστούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες των 2, 3 ή 4 παιδιών. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για κάποιους μήνες να διαβάσουν κάποια βιβλία συγκεκριμένα τα οποία προτείνονται από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Και έρχονται σήμερα εδώ να διαγωνιστούν και απαντώντας σε κάποια ερωτήματα τα οποία προφανώς αφορούν το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών. Προφανώς ο στόχος και η σκοπιμότητα είναι να διαδοθεί η φιλαναγνωσία και βέβαια κατά πόσον το παιδί μπορεί να αναπτύξει μια κριτική σκέψη και να μπορέσει να αποδώσει μέσω του διαγωνισμού το συμπέρασμα που του ζητείτε μέσα από τις ερωτήσεις. Το όφελος των παιδιών πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι πολυπίκυλο. Δηλαδή έξω από την ικανοποίηση που παίρνει κάποιος όταν διαβάζει ένα βιβλίο, από το άνοιγμα των οριζόντων του μυαλού του, κερδίζει σε αυτογνωσία μέσω της υπόθεσης του διαγωνισμού, κερδίζει σε κοινωνικότητα, γιατί καλείται είτε να λειτουργήσει μόνος με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, είτε να λειτουργήσει σε ομάδα με ό,τι επίσης μπορεί να σημαίνει αυτό. Και τελικά είναι μια εξαιρετικά καλή εκπαίδευση την οποία προτείνουμε οπωσδήποτε ως εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν τα παιδιά. Συνεχίζεται τόσα χρόνια και εκώς επιλέγεται και τα εκπαιδευτήριά της προκειμένου να την υλοποιήσουν. Τώρα, σήμερα ξεκινάει ο διαγωνισμός. Τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά, τα 270 που μας είπατε. 278. Αν υπάρχουν ομάδες, αν έχουν συσταθεί ομάδες και ήδη τις γνωρίζετε, και πώς θα πρέπει, τι υποχρεώσεις έχουν για να λάβουν μέρος, πώς είναι προετοιμασμένα δηλαδή. Ναι. Τα παιδιά είναι σε ομάδες, γνωρίζουμε ποια είναι τα παιδιά μας. Έχουν στείλει τις σχετικές λίστες από τα εκπαιδευτήρια γείτονα. Εμείς έχουμε κάνει μια προεργασία για το μοίρασμα των παιδιών στα τμήματα, γιατί θα χρειαστούμε 13 αίθουσες για να τα φιλοξενήσουμε. Με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που συμμετέχουν. Να τους πω ότι σε επίπεδο, σε εισαγωγικά, κόπου, ό,τι ήταν να κοπιάσουν, κοπίασαν. Σήμερα θα έρθουν να το απολαύσουν μονάχα, δεν χρειάζεται να στενοχωρηθούν. Και πάμε να δούμε την ίδια τη διαδικασία. 5 η ώρα ακριβώς ξεκινάει ο διαγωνισμός. Τα παιδιά καλούνται να είναι εδώ 20 λεπτά νωρίτερα για να κάνουμε τις σχετικές προετοιμασίες. Έχουν ενημερωθεί, δεν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, νομίζω, να τις πούμε εμείς από εδώ. Ωραία. Τα θέματα, τα ερωτήματα έρχονται ηλεκτρονικά, πώς είναι η διαδικασία που... Όχι. Σε κανά 2 ώρες προσγειώνεται στην ΚΟ μία εκπαιδευτικός από τα εκπαιδευτήρια γείτονα, η οποία φέρνει μαζί της όλο το υλικό το οποίο χρειάζεται. Ναι, ναι. Διαμερισεί τα παιδιά προκειμένου να απαντήσουν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ένα παιδί ή μια ομάδα που παίρνει μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό, τι περιμένει, τι προσδοκά πέραν τις ωφέλειες που είχε όλο αυτό το χρόνο διαβάζοντας βιβλία και... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος παίρνει μέρος σε ένα διαγωνισμό, όπως το λέει και η λέξη, επιθυμεί να κερδίσει κάτι, έτσι δεν είναι? Διάκριση. Μια διάκριση. Υπάρχουν λοιπόν διακρίσεις, πρώτα βραβεία πανελλαδικά, δεύτερα ή ξέρω εγώ στο σχολείο με τις πιο πολλές συμμετοχές ή με τις πιο πολλές επιτυχίες. Έχουν θεσπίσει διάφορα προκειμένου να ικανοποιείται κάποιος ο οποίος συμμετέχει. Να σας πω ότι το νησί μας πάντα έχει από τουλάχιστον 1 έως 2, 3, 4 σχολεία
τα οποία κάτι κερδίζουν σε πανελλαδικό επίπεδο κάθε χρονιά. Και είναι κάτι που μας δίνει και εμάς έτσι μια ικανοποίηση. Αλλά έξω από αυτό, ξαναλέω, η ουσία είναι η συμμετοχή. Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία. Να βρεθείς και μάλιστα αναφέρομαι στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε ομάδες. Εκεί να μάθεις να λειτουργείς με τους συνανθρώπους σου. Αυτό κατ' εμέ είναι το μεγαλύτερο μάθημα από όλα. Μάθε να λειτουργείς με τους συνανθρώπους σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να διαλέγεσαι. Δηλαδή το να αναλύσεις ένα λογοτεχνικό βιβλίο και να το συζητάς με ανθρώπους της ηλικίας σου, έτσι όπως αντιλαμβάνονται, μπορεί να σου δώσει, να σου ανοίξει ορίζοντες σε περισσότερους. Γιατί... και βέβαια να καταλήξεις σε συμπεράσματα που έχουν να κάνουν. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επειδή όσο ερχόμαστε στο σήμερα, συνειδητοποιούμε ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, κλεινόμαστε στο προσωπικό μας καβούκι. Και δεν λειτουργούμε σαν να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Προσπαθούμε τώρα ως εκπαιδευτικοί να βρίσκουμε τρόπους ακριβώς αυτό το καβούκι να σπάσουμε και να ανοίξουμε τα παιδιά προς τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Και άρα στην κοινωνία τους. Και αυτό είναι μια ιδανική ευκαιρία. Είναι μια πολύ καλή. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.